Σήμερα λοιπόν θα δούμε στην Python κάποια πράγματα για τις λούπες καθώς και για τις διπλές λούπες. Πολύ συχνά λοιπόν στον προγραμματισμό θέλουμε να κάνουμε διαδικασίες επαναληπτικές. Για παράδειγμα θεωρήστε ότι έχουμε σε μία λίστα τα εξής αντικείμενα. Το όνομα Αντώνης, το όνομα Μαρία και το όνομα Γιάννης. Και αυτό που θέλουμε είναι να τυπώσουμε στην οθόνη, να εμφανιστεί λοιπόν στην οθόνη ένα-ένα αυτό το όνομα. Αν αυτή λοιπόν εδώ η λίστα είναι η λίστα A, τότε ο πιο απλός τρόπος θα ήταν print A του 0, αυτό θα τύπωνε τον Αντώνη. Συνέχεια print A του 1, αυτό θα τύπωνε τη Μαρία, και print A του 2, αυτό θα τύπωνε το Γιάννη. Και ο τρόπος που το κάνουμε έτσι, ο λόγος που το κάνουμε έτσι είναι ότι σε μία λίστα όπως αυτή εδώ το κάθε στοιχείο που έχουμε εισάγει έχει μπει σε μία συγκεκριμένη θέση και οι θέσεις είναι διαδοχικές ξεκινώντας πάντα από το 0. Άρα αυτή είναι η θέση 0, αυτή είναι η θέση 1 και αυτή είναι η θέση 2. Για να έχουμε πρόσβαση στην τιμή της θέσης 0 γράφουμε α0. Για να έχουμε πρόσβαση στην τιμή της θέσης 1, γράφουμε α1. Και για να έχουμε πρόσβαση στην τιμή της θέσης 2, γράφουμε α2. Επομένως εδώ πέρα, πριν το α0, θα μου τυπώσει στην οθόνη την τιμή α0 που είναι Αντώνης και αντίστοιχα τις άλλες τιμές. Αυτές οι τρεις εντολές θα κάνουν τη δουλειά που θέλω. Αν όμως η λίστα είναι μεγάλη, τότε δεν έχει και πολύ νόημα να γράφουμε πολλά print ή πολλές διαδοχικές εντολές τη μία κατά την άλλη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στην ουσία θέλουμε να κάνουμε μια επαναληπτική διαδικασία όπου κάθε φορά το μόνο που αλλάζουμε είναι το όρισμα, η θέση βασικά, μέσα στη λίστα α. Ήταν πολύ ωραίο λοιπόν αν μπορούσαμε επαναληπτικά να έχουμε μία μεταβλητή, ας την ονομάσουμε i, η οποία κάθε φορά θα έπαιρνε την τιμή που θέλουμε. Εμείς εδώ θέλουμε μεταβλητή i να παίρνει τιμές 0, 1, 2. Άρα λοιπόν θέλουμε το i να παίρνει τιμές 0, 1 και 2 με αυτή τη σειρά. Και όταν παίρνει τη τιμή 0, εμείς στην ουσία θα θέλουμε να πάρουμε τη τιμή α του i, το οποίο θα είναι α του 0 τώρα. Όταν το i θα γίνει 1, πάλι εμείς θα θέλουμε να πάρουμε τη τιμή ai, το i όμως τώρα θα είναι 1, το i εδώ πέρα θα είναι 0. Και αντίστοιχα για το 2. Ο τρόπος που το κάνουμε αυτό στην Python και σχεδόν σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού είναι με τη λεγόμενη for loop. Και η σύνταξη της for loop είναι εξής. Εξηγώ λοιπόν τι γραφτή έχω εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα έχω το σύνολο όλων των πιθανών τιμών που θέλω να πάρει η μεταβλητή μου. Η μεταβλητή μου εδώ θέλω να πάρει τιμές 0, 1 και 2. Για να πάρω τις τιμές 0, 1, 2 στην Python μπορώ να χρησιμοποιήσω μια συνάρτηση η οποία ονομάζεται range. Έτσι λοιπόν η συνάρτηση range με όρισμα 3
στην ουσία θα μου δώσει τις τιμές, τις ακέραιες τιμές από 0 μέχρι, και, μέχρι 3 χωρίς το 3. Άρα θα μου δώσει τις τιμές 0, 1, 2. Πού είναι αυτές ακριβώς οι τιμές που θέλω να πάρω. Εδώ πέρα λοιπόν θα βάλω range 3. Θεωρώντας ότι εδώ πέρα θα μου δώσει τις τιμές 0, 1, 2. Εδώ τώρα, σε αυτό το κουτάκι, θα πρέπει να έχω την τιμή της μεταβλητής. Μπορώ να βάλω ό,τι όνομα θέλω. Μπορώ να βάλω, ας πούμε, τη μεταβλητή i, όπως το έχω εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει τώρα ότι... Τώρα, αυτό σημαίνει δύο πράγματα στην ουσία. Ας αφήσω και αυτό το κάνει κάτι. Οτιδήποτε υπάρχει εδώ, το οποίο όμως είναι σε θέση, σωστή θέση, δηλαδή υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα, το οποίο μπορεί να είναι ένα tab, θα το βάλετε σε παρένθεση, ένα tab για παράδειγμα, άρα εδώ πέρα δεν είμαστε ακριβώς κάτω από το for, υπάρχει μια εσοχή, έχουμε πατήσει tab και είμαστε πιο μέσα. Οτιδήποτε λοιπόν υπάρχει εδώ πέρα στις εσοχές θα γίνει τόσες φορές όσες θα παίρνει τιμές η μεταβλητή i. Σε αυτήν εδώ τη λούπα η μεταβλητή i θα πάρει 3 φορές τιμές. Γιατί θα πάρει τις τιμές γεωλογικά 0, 1, 2. Αυτές είναι 3 τιμές. Για κάθε μία από αυτές τις φορές θα κάνει αυτό και θα κάνει και αυτό. Επιπλέον, κάθε φορά που θα κάνει κάτι, η μεταβλητή i θα παίρνει τις τιμές διαδοχικά 0, 1, 2. Με μία λούπα λοιπόν κάνουμε στην ουσία δύο πράγματα. Επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα, όπως είναι αυτά τα δύο πράγματα εδώ πέρα, τόσες φορές όσες υποδεικνύει το μέγεθος του συνόλου εδώ πέρα, και αυτό το range 3 έχει 3 τιμές, 0, 1 και 2, άρα στην ουσία εδώ αυτά τα πράγματα θα τα επαναλάβουμε 3 φορές, και επιπλέον σε κάθε επανάληψη μία μεταβλητή που εδώ την έχω ονομάσει απλά i θα πάρει κάποια τιμή. Θα πάρει διαδοχικά τις τιμές του συνόλου αυτού. Και το range 3 θα δώσει διαδοχικά τις τιμές 0, 1, 2. Άρα το i αρχικά θα πάρει την τιμή 0. Στη συνέχεια το i θα πάρει την τιμή 1. Και στη συνέχεια το i θα πάρει την τιμή 2. Εδώ τώρα κάτω μπορεί να έχουμε ένα πράγμα να κάνουμε. Οπότε ας μην το έχουμε αυτό καθόλου. Ή μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Οπότε κάτω από το κάνει κάτι μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Και η διαδικασία θα είναι ως εξής. Αν εδώ πέρα εμείς βάλουμε print καλημέρα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα τυπώσει 3 φορές καλημέρα τη μία κάτω από την άλλη. Ο λόγος γι' αυτό είναι ο εξής. Είπαμε ότι το i θα πάρει διαδοχικά 3 τιμές, επειδή 3 τιμές θα μου δώσει το range 3. Όταν το i πάρει την τιμή 0 θα τυπώσει καλημέρα, όταν το i πάρει την τιμή 1 θα τυπώσει καλημέρα, όταν το i πάρει την τιμή 2 θα τυπώσει καλημέρα. Βλέπετε εδώ, και αυτό είναι σημαντικό, ότι στην ουσία η τιμή i, η τιμή του i μας είναι άχρηστη. Το μόνο που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη λούπα είναι ότι το i θα πάρει 3 φορές τιμές επειδή το range 3 έχει 3 στοιχεία. Κάποιες φορές το i μπορεί να μας είναι χρήσιμο, κάποιες φορές μπορεί να μην μας είναι χρήσιμο. Όμως,
Το γεγονός είναι ότι αυτή η λούπα θα εκτελεστεί τόσες φορές όσες υποδεικνύει το μέγεθος του συνόλου εδώ πέρα. Αν θέλουμε να, να χρησιμοποιήσουμε τη τιμή του i, αυτό είναι δικό μας θέμα. Για παράδειγμα, εδώ μπορώ να βάλω μία δεύτερη εντολή, print a του i. Αυτό λοιπόν που θα γίνει σε αυτό το παράδειγμα είναι ότι πρώτα θα τυπώσει καλημέρα, ακριβώς από κάτω θα τυπώσει Αντώνης. Αυτό θα γίνει γιατί το i θα είναι 0. Αυτό θα γίνει γιατί στην πρώτη επανάληψη το i θα είναι 0. Θα μπει εδώ πέρα, θα τυπώσει καλημέρα, θα τυπώσει το α του 0 που είναι Αντώνης. Στη δεύτερη επανάληψη το i θα γίνει, θα πάρει την τιμή 1. Θα τυπώσει καλημέρα και παρακάτω θα τυπώσει το α του 1 που είναι Μαρία. Στην τρίτη επανάληψη το i θα γίνει 2. Θα τυπώσει καλημέρα και θα τυπώσει το α του 2 που είναι Γιάννης. Βλέπουμε λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που θέλω να μείνει, ότι σε μία λούπα δύο πράγματα κερδίζουμε, ή δύο διαφορετικά πράγματα γίνονται στην ουσία. Μπορούμε να επαναλάβουμε μία διαδικασία ή πολλές διαδικασίες θα βάλω εδώ πέρα γενικά μη φορές, όπου μη είναι το μέγεθος αυτού του συνόλου εδώ πέρα. Για παράδειγμα range 3 έχει 3 στοιχεία, άρα 3 φορές επαναληφθεί. Range 5 έχει 5 στοιχεία, άρα 5 φορές επαναληφθεί. Θα δούμε και παραδείγματα που μπορούμε να βάλουμε άλλα πράγματα εδώ πέρα, όχι μόνο range. Για παράδειγμα μπορώ να βάλω το A, αυτό το A. Μια λίστα. Η λίστα A έχει 3 στοιχεία, άρα η διαδικασία θα επαναληφθεί, θα το βάλω εδώ πέρα σε παρένθεση, 3 φορές. Επειδή το A έχει 3 στοιχεία. Αν βάλω εδώ πέρα μια λίστα, εδώ πέρα λοιπόν μια λίστα με 10 στοιχεία, η διαδικασία θα επαναληφθεί 10 φορές. Άρα λοιπόν το ένα πράγμα είναι ότι επαναλαμβάνουμε μια διαδικασία και το δεύτερο πράγμα είναι ότι σε κάθε επανάληψη κάποιο μεταβλητή, εδώ πέρα την έχουμε ονομάσει i αλλά μπορούσε να είναι και κάποια άλλη, κάποιο μεταβλητή βάλω σε παρένθεση π.χ. i, x, n, n, ό,τι θέλουμε εδώ πέρα, θα πάρει διαδοχικά τη μέση από ένα σύνολο. Από το σύνολο αυτό εδώ. Και πόσες τιμές θα πάρει διαδοχικά, θα πάρει μη τιμές. Για να δούμε λοιπόν στον κώδικα, σε παράδειγμα, τι γίνεται. Ανοίγω λοιπόν ένα editor για Python. Εσείς μπορείτε να ανοίξετε το Sublime, αν δεν σας αρέσει το Emacs. Και ας φτιάξω και εγώ το A εδώ πέρα να είναι Αντώνης, Μαρία, Γιάννης. Είναι λοιπόν αυτή η λίστα. Και for, θα δοκιμάσουμε διάφορες for loops. For i in range 3. Βάζω 3 τώρα γιατί βλέπω ότι αυτό έχει 3 στοιχεία. Θα δούμε γενικά πώς μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό. Print. Στην αρχή θα τυπώσουμε απλά τη λέξη καλημέρα. Βλέπουμε ότι το i θα πάρει 3 τιμές 0, 1, 2, τις οποίες ποτέ δεν τις χρησιμοποιούμε μέσα στη λούπα. Από εδώ πέρα, πολύ προσοχή. Αν είμαι σε αυτό το σημείο, βλέπετε έχω πατήσει 2 φορές backspace, έχω φέρει το print καλημέρα πάνω και πατήσω enter, θα μου το βάλει αυτόματα στη σωστή θέση. Αν είναι εδώ είναι λάθος.
Η Python, αν τρέξει αυτό τον κώδικα, θα παραπονεθεί. Για να δούμε λοιπόν τι θα πει. Indentation error expected an indenting block after for statement. Δηλαδή μας λέει ότι έχει πρόβλημα εσοχής. Περιμένει μια εσοχή μετά το for. Να το κάνουμε και έτσι εδώ πέρα. Να το βλέπουμε δίπλα. Άρα λοιπόν, απλά το ξανατρέχουμε. Lecture of Tapai. Indentation error λοιπόν, expected an intending block after for statement, και ο λόγος που μου βγάζει αυτό το error είναι το print είναι κολλημένο κάτω από το for. Πατάω ένα tab και φέρω το print σε μια εσοχή μέσα, το σώζω και ξαναεκτελώ τον κώδικα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έδειξε στην οθόνη καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο λόγος που το έδωσε τρεις φορές είναι γιατί το μέγεθος αυτής εδώ της λίστας, αυτού του συνόλου, είναι 3. Ωραία. Και την τιμή του i βλέπουμε ότι δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει πουθενά. Μπορώ αντί ή μαζί με το καλημέρα να τυπώνω και το α του i. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Όπως είπαμε, το i στην αρχή θα πάρει τη τιμή 0, επομένως το α του 0 είναι Αντώνης, άρα θα τυπώσει Αντώνης. Το i θα πάρει σε συνέχεια τη τιμή 1, άρα το α του 1 είναι Μαρία, θα τυπώσει Μαρία, και το i θα πάρει τη τιμή 2, άρα το α του i θα γίνει α του 2 και θα τυπώσει Γιάννης. Και συνολικά θα τυπώνει πρώτα καλημέρα, γιατί αυτή είναι η πρώτη εντολή στη λούπα, και στη συνέχεια θα εκτελεί αυτή την εντολή. Άρα καλημέρα από κάτω Αντώνης, καλημέρα από κάτω Μαρία, καλημέρα και από κάτω Γιάννης. Καλημέρα Αντώνης, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Γιάννης. Μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο όμορφο όλο αυτό. Να κάνουμε το εξής, F, καλημέρα, κενό, α, του i. Πάλι, τρεις φορές θα εκτελεστεί αυτή η εντολή εδώ, θα τυπώσει καλημέρα και συνέχεια σαν μεταβλητή A του i, το οποίο θα πάρει διαδοχικά τις τιμές Αντώνης, Μαρία, Γιάννης. Καλημέρα Αντώνης, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Γιάννης. Ωραία. Για να δούμε τώρα μια παραλλαγή αυτού. Το range 3, η λούπα αυτή θα γίνει 3 φορές, γιατί το range 3 έχει 3 τιμές, το 0, 1, 2. Εδώ πέρα μπορώ να βάλω οποιαδήποτε λίστα θέλω. Μπορώ λοιπόν να βάλω τη λίστα A. Η λίστα A έχει 3 στοιχεία, άρα αυτή η λούπα θα εκτελεστεί 3 φορές. Οι εντολές που είναι εδώ μέσα θα εκτελεστούν 3 φορές. Πάλι, αν απλά γράψω καλημέρα, το i θα πάρει κάποια τιμή, θα σας πω αργότερα ποια θα τυπώσει καλημέρα, θα τυπώσει καλημέρα τη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά καλημέρα. Πάλι την τιμή του i δεν τη χρησιμοποιούμε. Άρα καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι το i έχει πάρει διαδοχικά τις τιμές που υπάρχουν μέσα στη λίστα. Άρα το i έχει πάρει την πρώτη φορά την τιμή Αντώνης, τη δεύτερη φορά την τιμή Μαρία και την τρίτη φορά την τιμή Γιάννης. Προσοχή εδώ, το i έχει πάρει την τιμή Αντώνης, την τιμή Μαρία και την τιμή Γιάννης. Στην προηγούμενη επανάληψη, στην προηγούμενη for loop που ήταν αυτό εδώ πέρα, το i έπαιρνε διαδοχικά τις τιμές 0, 1, 2, γιατί το range 3 περιλαμβάνει τις τιμές 0, 1, 2. Το a περιλαμβάνει τις τιμές Αντώνη, Μαρία, Γιάννης.
Επομένως το Άρη θα πάρει διαδοχικά τις τιμές Αντώνης Μαρία Γιάννης. Εντάξει, το F αυτό τώρα εδώ δεν μου κάνει κάτι, δεν χρειάζεται. Άρα και να το βάλω δεν πειράζει. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που θα τυπωθεί θα είναι η λέξη καλημέρα. Τι θα εκτελεστεί τώρα κάτω από τη loop, κάτω από το for. Θα εκτελεστεί οτιδήποτε είναι στην εσοχή σωστή θέση. Η σωστή θέση καθορίζεται από το πρώτο πράγμα που υπάρχει κάτω από τη loop. Δηλαδή, αν εμείς το βάζαμε εδώ πέρα, αυτό είναι ένα κενό, τότε η σωστή θέση είναι αυτή εδώ. Αν όμως εμείς βάζουμε μετά εδώ πέρα, η σωστή θέση είναι αυτή εδώ. Επομένως το από κάτω, η από κάτω εντολή, για παράδειγμα print α του i, πρέπει να είναι εδώ και όχι εδώ για παράδειγμα. Αυτό είναι λάθος. Ούτε εδώ. Πρέπει να είναι ακριβώς στην θέση κάτω από την προηγούμενη εντολή. Και ακόμα σημαντικό, αν εδώ πέρα έχουμε πάει με tab, τότε και εδώ πρέπει να έχουμε πάει με tab. Δηλαδή, μπορώ να πάω σε αυτή τη θέση είτε με tab, είτε με πατώντας το κενό μερικές φορές. Αυτό, οι δύο αυτές τις οχές, αν και φαίνονται ίδιες στο μάτι, δεν είναι ίδιες. Επομένως, δουλεύω πάντα με το tab. Τώρα, το i θα πάρει διαδοχικά τις τιμές 0, 1, 2. Θα τυπώσει καλημέρα, θα τυπώσει το αλφάβητο του i. Εδώ για να κάνω το ίδιο, αφού το i θα πάρει διαδοχικά τις τιμές Αντώνης Μαρία Γιάννης, εδώ θα πρέπει να γράψω print i σκέτο. Για να έχω ισοδύναμο αποτέλεσμα με αυτό εδώ. Επειδή το α του 0 είναι Αντώνης, το α του 1 είναι Μαρία και το α του 2 είναι Γιάννης, εδώ όμως το i είναι διαδοχικά Αντώνης Μαρία Γιάννης. Αυτό λοιπόν που περιμένω να μου γράψει εδώ πέρα, για μισό λεπτό να βάλω ένα ακόμα print να τα ξεχωρίσω αυτά, print second example, για να μου ξεχωρίσει αυτά τα δύο. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα. Είναι αυτό το καλημέρα εδώ την πρώτη φορά. Το A είναι 0, α 0, Αντώνης, Αντώνης. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιάννης. Το A έχει γίνει 2, επομένως τελειώνει τη λούπα αυτή, φεύγει, τυπώνει το second example, που όπως βλέπετε εδώ είναι εκτός λούπας. Άρα η λούπα έχει τερματιστεί σε αυτό το σημείο, αφού έχει επαναληφθεί 3 φορές η διαδικασία αυτή εδώ πέρα, τύπωσε second example στην οθόνη και μετά πάμε εδώ. Το i τώρα διαδοχικά θα γίνει Αντώνης Μαρία Γιάννης. Θα τυπώσει καλημέρα, θα τυπώσει Αντώνης. Γιατί το i θα έχει γίνει Αντώνης την πρώτη φορά. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Γιάννης. Για να δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά πριν πάμε σε άλλο παράδειγμα, να ξαναπώ πότε βγαίνουμε από τη λούπα. Βγαίνουμε από τη λούπα όταν θα συναντήσουμε εντολή που έχει ίδια στοίχηση με το for. Το for είναι εδώ. Το print έχει ίδια στοίχηση με το for, άρα εδώ έχουμε βγει από τη λούπα. Το for είναι εδώ. Το πρόγραμμα όμως τελειώνει εδώ πέρα, άρα στην ουσία τελειώνοντας το πρόγραμμα τελειώνει και αυτή η loop. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άλλο παράδειγμα, διαδοχικά. Ας βάλω μια κενή γραμμή να τυπωθεί και ας γράψω παρακάτω print third. Example. Πάμε λοιπόν. Θέλω να γράψω την προπαίδεια του 7. Από το 7 φορές
από το 0 φορές το 7 μέχρι 10 φορές το 7. Άρα λοιπόν το range το 7 θα μου ξεκινήσει από το 0, αλλά θα τελειώσει, συγγνώμη, το range το 10 θα ξεκινήσει από το 0, αλλά θα τελειώσει το 9. Άρα εδώ πέρα πρέπει να βάλω 11 και να ξεκινήσω από το 0 και να τελειώσω στο 10. Το αποτέλεσμά μου, το χ, που θέλω να το βάλω σε μια μεταβλητή, θα είναι i φορές το 7. Διαδοχικά λοιπόν το i θα πάρει τη μέση 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όταν το i πάρει την τιμή 0, 0 επί 7, το χ θα πάρει την τιμή 0. 0 επί 7, 0, το χ θα είναι 0. Όταν το i πάρει την τιμή 1, 1 επί 7, το χ θα πάρει την τιμή 7 και ούτω καθεξής. Θέλοντας λοιπόν να τυπώσω την τιμή αυτή μετά, μπορώ να γράψω πολύ απλά print χ, αλλά αν θέλω να το κάνω και πιο όμορφο, μπορώ να γράψω f 7 φορές το i ίσον χ. Το αποθηκεύω και πάω να το εκτελέσω. Καθαρίζω λίγο την οθόνη μου και πάω λίγο πιο πάνω. Έτσι λοιπόν για να δούμε τα αποτελέσματα από εδώ. Πάμε στο πρώτο παράδειγμα που το έχουμε δει, θα τυπώσει κλασικά καλημέρα Αντώνης, καλημέρα Μαρέα κτλ. Δεύτερο παράδειγμα, τελειώνει την πρώτη λούπα εδώ πέρα, τυπώνει το second example, τυπώνει πάλι καλημέρα Αντώνης, καλημέρα Μαρέα, καλημέρα Γιάννης, τελειώνει τη δεύτερη λούπα γιατί το A έχει απλά τρία στοιχεία. Εδώ πέρα απλά θα μου δώσει μια κοινή γραμμή η οποία είναι αυτή εδώ. Και στο τρίτο παράδειγμα θα τυπώσω εδώ πέρα third example. Το i τώρα θα πάρει διαδοχικά τη μέση από 0 μέχρι και 10. Την πρώτη φορά το i θα είναι 0, 0 επί 7 το χ θα είναι 0 και θα τυπώσει 7 κενό επί το χ λοιπόν αυτό κενό. Το i θα είναι 0, 0, κενό ίσον, ίσον, το αποτέλεσμα που είναι το χ, 0. Και αυτό θα το κάνει 11 φορές από 0 μέχρι και 10. Και θα γράψει τελευταία, στο τέλος, 7 επί 10 ίσον 70. Τελειώνει η loop αυτή. Και τελειώνει το πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα με loops στην Python. Πολύ προσοχή, ξανατονίζω ότι δύο πράγματα πετυχαίνουν με τις loops. Να επαναλάβουμε μια διαδικασία ανή φορές και το νη αυτό είναι όσο είναι το μέγεθος του, του αντικειμένου εδώ πέρα. Το range, το 10, το range 11 έχει 10 αντικείμενα, το A έχει 3 αντικείμενα, το range 3 έχει 3 αντικείμενα. Και δεύτερον, ότι σε κάθε επανάληψη κάποια μεταβλητή, που εδώ πέρα την έχουμε ονομάσει όλες τις φορές i, αλλά μπορώ να της δώσω και άλλο όνομα, για παράδειγμα μπορώ να βάλω εδώ πέρα k, επομένως k θα δω εδώ και k εδώ πέρα. Το k λοιπόν εδώ θα πάρει διαδοχικά τις τιμές του αντικειμένου αυτού με τη σειρά από 0 μέχρι και 10 σε αυτό το παράδειγμα. Αυτά λοιπόν πετυχαίνουμε με τις for loops στην Python. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε διπλές for loops ή πώς επεκτείνεται αυτό για παραπάνω από διπλές, τριπλές κτλ.